χαλαπετάει. Λοιπόν, Αλέξης Αβόπουλος είναι μαζί μας. Αύριο ο Άρης παίζει με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Άρης είναι πιο άνετος πλέον στη φάση της διεκδίκησης της πέμπτης θέσης. Να δούμε πώς προετοιμάζεται ενώπιση του παιχνιδιού αυτού. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, δόξα τω Θεώ. Mm-hmm. Καλά είμαστε. Έχετε χάσει τον Μπάτζο. Σωστά. Λογικά πάει και αυτός, ναι. Γιατί πέσει αυτή τη θλάση στο αστροκνήμιο, στη Γάμπα, και τώρα είναι τσίμα-τσίμα, επειδή είναι πολύ μικρό το διάστημα. Δύο εβδομάδες λέει ο γιατρός ότι θα πρέπει να μείνει έξω. Ξέρω αν ο Άρης έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την έξοδό του στην Ευρώπη, νομίζω ότι ίσως δεν χρειαστεί να παίξει καθόλου. Αν προλάβει ίσως το τελευταίο μάτς με τον Παναθηναϊκό, και αυτό οριακά, και επαναλαμβάνω, ίσως δεν χρειαστεί κιόλας. Αν ο Άρης μέχρι τότε έχει ξεμπερδέψει, που αυτός είναι ο στόχος πλέον από εδώ και πέρα, να ξεμπερδέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται και μαθηματικά με την ευρωπαϊκή τέξη του, για να τα βάλει κάτω μετά, για να δει τι θα κάνει, και έχει πολλή δουλειά για την επόμενη σεζόν. Γιατί κακά τα ψέματα, okay, το να εξασφαλίζει για πέμπτη διαδοχική σεζόν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο δείχνει μια κάποια σταθερότητα, σίγουρα, mm-hmm. από την ημέρα που επέστρεψε στην κανονικότητα το 2018, αλλά δεν σημαίνει και τίποτα, γιατί μας είχε δείξει τα προηγούμενα χρόνια ότι μπορούσε να κάνει το κάτι παραπάνω, το προσπάθησε με τις καλές σεζόν που έκανε, αλλά φέτος έχισε την καραβάρα με το γάλα και έκανε ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω, και θα πρέπει να πάει γενικότερα σε μια άλλη φιλοσοφία πλέον, για να δούμε τι μπορεί να κάνει την επόμενη σεζόν. Μια χρονιά, την επόμενη, που θυμίζω ότι βγαίνουν 4 ομάδες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα εκ προημίου τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και θα πρέπει να γίνει ένας πολύ πολύ καλός σχεδιασμός και προγραμματισμός. Και εδώ που τα λέμε, επειδή ο Άρης θα έχει μάτς 27 Ιουλίου, 27 νομίζω, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, εφόσον και σφραγίσει και μαθηματικά την έξοδό του, σημαίνει ότι θα πρέπει να ετοιμαστεί έγκαιρα. Γιατί πέρσι την πάτησε. Με την καθυστερημένη ένταξη αρκετών μέσων. Βέβαια τώρα θα πεις, είναι μια ομάδα, που θέλει να κάνει και ριζικές αλλαγές, Αλέξη, δεν είναι εύκολο αυτό το κάνει. Έτσι. Μα δεν είναι εύκολο, γιατί τώρα να κλείσεις παίκτες τόσο νωρίς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Θα πρέπει να έχεις κάνει φοβερή προεργασία σε αυτό το κομμάτι. Να είσαι και οικονομικά καλά, mm-hmm. για να μπορείς να κλείσεις παίκτες, και να έχεις κάνει έγκαιρα την προεργασία σου, να τους έχεις βρει, να τους έχεις μιλήσει, να έχεις στοχεύσει, να ξέρεις τι θέλεις και να πάρεις κάποιους παίκτες τουλάχιστον να τους έχεις στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον υπάρχει πρόθεση, για να το θέσω έτσι πιο σωστά, να γίνει μια αναδρόμηση στο ρόστερ, αφού πολλοί παίκτες δεν τράβηξαν. Καταρχάς λήγουν κάποια συμβόλαια. Λήγει το Ιτούρμπε. Mm-hmm. Φεύγει. Τέμπο. Φεύγει. Καμάτσο δανεικός από τη Sporting Λισαβόνας. 2 εκατομμύρια η οψιόν αγοράς. Καλή πορεία στο πρωτάθλημα, θα πω εγώ. Ναι. Ποιος άλλος τώρα λέει. Σιαμπάνης, λίγη το συμβόλαιο του. Πρόχειρα τώρα έβγαλα 4 από αυτούς που λήγουν τα συμβόλαια. Ο Πάλμα λογικά θα παραχωρηθεί. Υπάρχει δεξιά κατά ενδιαφέρον. Ναι, υπάρχει μεγάλη πίεση. Εντάξει, και το παιδί από τη δική του την πλευρά είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε από το πουθενά. Ξαφνικά βλέπει να χορεύουν εκατομμύρια στα πόδια του, στον Άρη αμείβεται με 80.000 ευρώ συμβόλαιο, και βλέπει να έρχονται ομάδες από όλη την Ευρώπη, αλλά και όχι μόνο, και να του χτυπούν την πόρτα. Το θέμα είναι να έρθει και επίσημα, βέβαια, πρόταση. Η Glasgow Rangers είναι αυτή που τον κοιτάει πιο επίμονα, είναι η αλήθεια, το τελευταίο διάστημα, και δεν αποκλείεται να κάνει την κίνησή της για να τον αποκτήσει. Τον παρακολουθεί πλέον σε κάθε παιχνίδι, κάνει το scouting report της, και εγώ νομίζω ότι θα κάνει πρόταση. Τώρα, αν θα ικανοποιήσει τον άνθρωπο, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι. Μια άλλη κουβέντα, εντάξει. Το πόσα χρήματα είναι διατεθειμένοι να διαθέσει για τον ποδοσφαιριστή. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μετά θα γίνει προσπάθεια σίγουρα και για κάποιους παίκτες που έχουν μεν συμβόλαιο, αλλά δεν ικανοποίησαν, δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες. Και για μένα παίκτης κλειδί για το πώς θα δομηθεί ο Άρης την επόμενη σεζόν είναι πώς θα επιστρέψει ο Μάνο Γκαρσία από την επέμβαση. Mm-hmm. Και αν θα χρειαστεί ο Άρης να πάρει άλλο παίκτη εκεί. Πότε υπολογίζεται να γυρίσει προπονήσεις ο Μάνο Γκαρσία? Κοίτα να δεις τώρα, η ρήξη χιαστού που υπέστη ήταν στο 60% ευτυχώς, δεν ήταν στο 100%, δεν καταστράφηκε εντελώς ο χιαστός. Okay. Υπολογίζεται ότι στην προετοιμασία θα είναι εδώ για να ξεκινήσει με την ομάδα, αλλά αυτός προφανώς θα κάνει κάποια κομμάτια δικά του τώρα στο ξεκίνημα. Επανένταξης, ναι. Και επανένταξη και σιγά σιγά. Δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμος δηλαδή στο ξεκίνημα.
Τι ακόμη είναι στην Ισπανία, κατάλαβες. Δεν είναι, ναι, δεν είναι, ναι, καν εδώ, ναι, δεν είναι καν στη, ναι, στη Θεσσαλονίκη. Το καλό είναι ότι ο Ρόμπερτ Παλίκουτσα, ένας γενικά πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, όλο αυτό το διάστημα έχει κάνει και ταξίδια μυστικά στο εξωτερικό, χωρίς να τον πάρει χαμπάρι κανένας, αλλά και μια προεργασία σημαντική στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν 14 Μαΐου, ή αν θέλετε και αν και την 8η αγωνιστική που υποδέχεται το Βόλο Άρης και πάει τη διαφορά στους 7, αν παραμένει τέτοια ως τότε και κλειδώσει την, την έξοδό του, θα είναι έτοιμο σιγά σιγά να, να πάει στην επόμενη πίστα. Δηλαδή να αρχίσει σιγά σιγά να βάζει κάτω το, τον προγραμματισμό. Ήδη από ό,τι μαθαίνω, αρκετοί εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών που έχουν συμβόλαια έχουν ενημερωθεί απ' έξω απ' έξω από τον Παλίκουτσα ότι ελάτε να δούμε, να τα βρούμε, μήπως να βρεθεί καμιά πρόταση για τους παίκτες, για να δούμε τι, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή έχει ήδη αρχίσει, έχει αρχίσει δουλειά, σε εφαρμογή, ναι, το, το πλάνο με χαμηλούς τόνους, χωρίς την πανοκρουσίες. Ο άνθρωπος επαγγελματίας είναι, τη δουλειά του κάνει και προς ώρας την κάνει καλά από ό,τι καταλαβαίνω. Να μου πείτε τώρα αυτό, εντάξει, θα φανεί από το αποτέλεσμα, είναι και τα οικονομικά, αλλά αν ο Άρης εξασφαλίσει ένα καλό ποσό από τον, από τον Πάλμα, δηλαδή 4-4,5 εκατομμύρια, εκεί εγώ το υπολογίζω, οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο για, για πρόθεση, κατάθεσης πρότασης από τη Rangers, 4 εκατομμύρια λίρες, πόσα ευρώ είναι. Είναι τώρα, κοντά 5,5. Ναι, 5, κάπου εκεί, κάπου εκεί, κάπου εκεί, κάπου εκεί, κάπου εκεί. Είναι καλά λεφτά. Είναι καλά λεφτά. Βέβαια έχει και ποσοστό η ομάδα του. Εντάξει, αλλά είναι μια, μια επένδυση που βγαίνει 100%. Έτσι πρέπει να το κοιτάει ο Άρης. 200 χιλιάρικα το, τον πήρε από την ομάδα του και, του, και αμείβεται με 80 χιλιάδες. Οπότε... αυτές είναι οι value for money, οι επιλογές. Εννοείται. Ωραία. Εντάξει, Αλέξη μου, θα πούμε και περισσότερα προϊόντος του.